Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε σήμερα τους υποψήφιους με το συνδυασμό μας, το συνδυασμό της λαϊκής εισπύρωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ερχόμαστε μέσα από πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις στους δρόμους του αγώνα, αλλά και μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα για το ΚΚΕ και για το λαό μας, με τη σημαντική ενίσχυση στην Α' Θεσσαλονίκης, με την κατάκτηση της τρίτης θέσης μέσα σε έναν κατά τα άλλα αρνητικό συσχετισμό. Αυτός ο αρνητικός συσχετισμός για το λαό μας συνδιαμορφώνεται και από τη διοίκηση της Τζικώστα στην περιφέρειά μας, αλλά και από τις παρατάξεις των άλλων αστικών πολιτικών δυνάμεων, που στηρίζουν και προωθούν ενεργά και σε αυτό το επίπεδο την αντιλαϊκή πολιτική, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική για την ενίσχυση της κερδοφορίας των λίγων. Αυτός όμως ο συσχετισμός δεν είναι στατικός. Μπορεί να δεχθεί ακόμα ένα πλήγμα με τη σημαντική ενίσχυση του συνδυασμού μας, αλλά και σε όλους τους δήμους, και στην περιφέρεια, αλλά και σε όλους τους δήμους, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης με υποψήφιο δήμαρχο τον Βασίλη τον Πουλίδη. Απευθύνουμε κάλεσμα για να συναντηθούμε στις περιφερειακές κάλπες και στους δρόμους του αγώνα και σε όσους έκαναν άλλες πολιτικές επιλογές στις βουλευτικές εκλογές, που ενδεχόμενα στήριξαν ακόμα και με μισή καρδιά τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλους σχηματισμούς που αποδείχθηκε στην πράξη αυτούς τους δύο μήνες ότι στην πραγματικότητα βάζουν πλάτη στην κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική. Περισσότεροι άλλωστε καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δυναμώσει η πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση σε όλα τα επίπεδα, να είναι πιο δυνατή η φωνή του λαού παντού, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις ανακούφιση και λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας και στην περιφέρειά μας. Με αισιοδοξία και μαχητικότητα λοιπόν μπαίνουμε σήμερα στην τελική ευθεία αυτής της πολύ σημαντικής πολιτικής μάχης. Σε συνθήκες που κλιμακώνεται η αντιλαϊκή πολιτική με το νομοσχέδιο έκτρωμα του Υπουργείου Εργασίας, με την ακρίβεια να σαρώνει, με τις πυρκαγιές δυστυχώς να καίνε ακόμα, ο Εύρος έχει γίνει παρανάλωμα και η Ροδόπη, με τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στο μακελιό στην Ουκρανία και γενικότερα στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς νατοϊκούς σχεδιασμούς να φέρνει τεράστιους κινδύνους για το λαό μας. Φίλες και φίλοι, σήμερα μας δίνεται ακόμα η ευκαιρία να παρουσιάσουμε ορισμένες από τις προτεραιότητές μας, τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις μας. Στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, επιλέγουμε τις ζωές μας και αυτό διαπερνά όλη μας τη δράση, την παρουσία μας μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και το επόμενο. Η λαϊκή συσπήρωση είναι η δυνατή φωνή των εργαζόμενων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στηρίζουμε σταθερά τα δίκαια αιτήματα. Είμαστε δίπλα στους αγώνες για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, για στήριξη των ανέργων και όλες τις απαραίτητες προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς, στήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας, αρκετές εκ των οποίων είναι δραματικά υποστελεχωμένες, για μείωση της άμεσης και έμεσης φορολογίας, μέτρα ανακούφισης των μικρών επαγγελματιών και εμπόρων, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, για ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων με αξιοπρεπείς κατώτερες εγγυημένες τιμές, μείωση του κόστους παραγωγής για ολοκληρωμένη κάλυψη της παραγωγής από φυσικές καταστροφές και αρρώστιες. Αναφερόμαστε στα παραπάνω γιατί η περιφέρειά μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι της και το εισόδημα και οι όροι εργασίας είναι η βάση για το επίπεδο ζωής όλων μας. Όπως άλλωστε είναι και η παιδεία και η υγεία. Και μπορούμε να πούμε ότι και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήμασταν η δυνατή φωνή των μαχόμενων υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και μαθητών για να σώσουμε ό,τι σώζεται, να διεκδικήσουμε προσλήψεις και χρηματοδότηση, νέες υποδομές, να σταματήσει η καταστολή απέναντι στις κινητοποιήσεις και το έσχος της παρουσίας αστυνομίας μέσα και γύρω από το Απιθύτα. Φίλες και φίλοι, όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε στο επίκεντρο των διεκδικήσεων και των προτάσεών μας όλα τα απαραίτητα έργα και υποδομές που λείπουν τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Έργα και υποδομές που είτε δεν θεωρούνται επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί τμήμα του γνωστού ΕΣΠΑ, είτε κόβονται και ράβονται στα μέτρα του προϋπολογισμού της περιφέρειας, που δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.
Όσα γίνονται συνήθως γίνονται κατόπιν εορτής, μετά από καταστροφές, καθυστερούν ή είναι αποσπασματικά και σε κάθε περίπτωση τα χρυσοπληρώνουμε. Επί της ουσίας, αν εξετάσουμε το τι έγινε την προηγούμενη περίοδο, μιλάμε για μια ακόμα χαμένη τετραετία για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης για την κοινωνική πλειοψηφία στην περιφέρειά μας. Όχι βεβαίως με τα στάνταρ του Περιφερειάρχη και των άλλων δυνάμεων που έχουν το λαό για τα λίγα, αλλά με τους όρους της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα, των μεγάλων δυνατοτήτων που υπάρχουν, αν φύγει από τη μέση το κέρδος των λίγων. Πιο συγκεκριμένα, τα αντιπλημμυρικά έργα γίνονται με το σταγονόμετρο, καθυστερούν. Ελάχιστα χρήματα δίνονται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, από την Πολύχνη μέχρι τα Ανατολικά και από το Λαγκαδά μέχρι το Δήμο Βόλβης. Το τελευταίο master plan που εκπονήθηκε δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη χρηματοδότηση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Δεσμευόμαστε ότι και την επόμενη περίοδο θα διεκδικήσουμε όλα όσα είναι απαραίτητα, αλλά και να γίνει επιτέλους μια ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τόσο για το πολεοδομικό, όσο και για την ύπαιθρο της Περιφερειακής Ενότητας. Πραγματικά φτάνουν πια οι κούφιες υποσχέσεις, τα παχιά λόγια και οι δικαιολογίες μετά από κάθε καταστροφή. Η αντισεισμική θωράκιση με τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο και αναβάθμιση του επίπεδου αντισεισμικής ασφάλειας όλων των δημόσιων κτηρίων και ειδικά των σχολείων και την ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας βρίσκεται στα αζήτητα των λεγόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και των προϋπολογισμών. Ο εφησυχασμός που καλλιεργείται μόνο ανησυχία προκαλεί, αφού δεν ανταποκρίνεται στις τραγικές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα που επισήμαναν οι ειδικευμένοι επιστήμονες σε σειρά εκδηλώσεων όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουμε αναδείξει κι εμείς. Για την αντιπυρική προστασία, μπορεί η περιφέρειά μας να μην έχει αρμοδιότητες στην πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, αλλά συνέβαλε στο να μην αναδειχθεί το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, ιδιαίτερα για το πνεύμονα του περιαστικού δάσους του Σεϊξού. Και από αυτή την εκδήλωση χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου. Απαιτούνται άμεσα προσλήψεις, χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας, της πυροσβεστικής, αναβάθμιση του επίπεδου πυροπροστασίας και οικολογική αναβάθμιση του Σεϊξού. Παρεμβάσεις που έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Ολόκληρη Ανατολική Θεσσαλονίκη, μια περιοχή με ραγδαία ανάπτυξη που δεν διαθέτει τους απαραίτητους πυροσβεστικούς σταθμούς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν κουνιέται φύλλο. Συνολικά, για την πολιτική προστασία που βρίσκεται δραματικά στο προσκήνιο όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, το μόνο που έκανε η Περιφέρεια ήταν να εκπονήσει σύμφωνα με τις κεντρικές οδηγίες τοπικά σχέδια, τα οποία όμως, όπως αποδεικνύεται με τραγικό τρόπο σε όλη τη χώρα, είναι αναποτελεσματικά, πραγματικά σχέδια επί χάρτου. Και βεβαίως, η διοίκηση της Περιφέρειας, γιατί το είχαμε θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο στον Ιούλη, μετέθεσε το αίτημά μας για συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, για την πυροπροστασία, για το άγνωστο, μάλλον για μετά τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Φίλοι και σύντροφοι, στις προτεραιότητές μας επίσης βρίσκονται απαραίτητα έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων, έτσι ώστε να περιοριστεί καταρχήν η βιομηχανική ρήπαση και δυσοσμία στα δυτικά της πόλης, από το διυλιστήριο και άλλες μονάδες. Να μην προχωρήσει η καύση επικίνδυνων αποβλήτων μέσα στη ΒΙΠΕ Σύνδου, εκεί που δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι και δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Στηρίξαμε μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο τις κινητοποιήσεις. Τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων που συνάντησαν από την πλευρά της περιφέρειας, μόνο επικοινωνιακή διαχείριση και λόγια του αέρα ότι το πρόβλημα δήθεν λύνεται, για να κερδίζει χρόνο ο επιχειρηματικός όμιλος. Διεκδικούμε προσλήψεις και όλο το απαραίτητο προσωπικό για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα. Διεκδικούμε πρόληψη και επικαιροποιημένα σχέδια για τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Ακόμα, να σταματήσει η καρκινογόνα καύση απορριμματογενών καυσίμων. Στηρίξαμε τις κινητοποίησεις των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά. Φέραμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είμαστε οι μόνοι που τοποθετηθήκαμε αποφασιστικά και ολοκληρωμένα, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις στους ομίλους και στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία εμπεριέχει και την καύση απορριμμάτων. Διεκδικούμε να λειτουργούν σωστά ηχητά
η αποκομιδή απορριμμάτων, να ενισχυθεί ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, να μην προχωρήσει περαιτέρω η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής τους. Η πρόβλεψη που υπάρχει για λειτουργία δύο μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων που θα επεξεργάζονται σύμμικτα απορρίμματα των πράσινων κάδων στην περιφερειακή ενότητα μας βρίσκει αντίθετους, διότι κουβαλάει σαν ουρά την επικίνδυνη καύση των υπολοιμμάτων, δρά ανταγωνιστικά στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, ενώ θα επιβαρύνει με επιπλέον κόστους τους δημότες όλης της περιοχής για να πλουτίζουν οι εταιρείες που θα αναλάβουν τη διαχείριση. Βρεθήκαμε απέναντι στην χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Λαγκαδά μέσα στην τρίτη ζώνη προστασίας της λίμνης Κορώνιας και θέσαμε το θέμα καθαρά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αγωνιζόμαστε για να μην προχωρήσει η άναρχη και ανεξέλεκτη εγκατάσταση έργων ορισμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνοδεύεται από πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων και οξύνει την ενεργειακή φτώχεια. Από τα κερδίλια μέχρι τις πεδιάδες στη δυτική ύπαιθρο της Περιφερειακής Ενότητας επελάβουν οι όμιλοι των ΑΠΕ με τη στήριξη της διοίκησης περιφέρειας, ενώ έχει στηθεί πραγματικά μια γραμμή παραγωγής θετικών γνωμοδοτήσεων στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης και στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Διεκδικούμε έργα για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων σε όλη την περιφερειακή ενότητα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα χωριά, αλλά και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων για να έχουμε επάρκεια σε φθηνό και ποιοτικό νερό παντού, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που υπήρχε τόσα χρόνια σε χωριά του Δήμου Δέλτα, που δεν έκανε το νερό ούτε για μαγείρεμα, και τώρα τα ίδια γίνονται στη Λυτή εν έτη 2023. Όσον αφορά στην ΕΙΑΘ, από τις προηγούμενες εκλογές διαφημίζονταν η καθυστερημένη ένταξη του έργου ανάπτυξης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Η επάρκεια της πόλης σε νερό είναι οριακή και μια έκτακτη κατάσταση θα δημιουργήσει ξανά μεγάλα προβλήματα. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων για προσλήψεις, έργα αναβάθμισης των υποδομών για να αποτελεί το νερό πραγματικά κοινωνικό αγαθό και όχι ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Όμως και η κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν είναι καλύτερη. Γι' αυτό και διεκδικούμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Γιατί μεγάλα τμήματά του βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, τόσο από την άποψη οδοστρώματος, ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού. Στην πραγματικότητα, τα λεφτά που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας δεν επαρκούν ούτε για τη συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης της, πόσο δε μάλλον για την αναβάθμισή του, ενώ την ίδια ώρα χρυσοπληρώνουμε βεβαίως εργολάβους, γιατί υποστελεχωμένες υπηρεσίες περιφέρειας δεν μπορούν να αναλάβουν ακόμα και στοιχειώδεις εργασίες. Στηρίξαμε τον αγώνα των εργαζόμενων για να μην παραχωρηθεί η Εγνατία οδός σε ιδιώτες και για να μην γεμίσει με διόδια η περιοχή μας, να μην αυξηθούν αυτά γιατί πάνε τώρα για διπλασιασμό και πάνω όπως ήταν το σχέδιο διαδοχικών κυβερνήσεων που είχε τη συνενοχή, με τη συνενοχή μάλλον και της τοπικής διοίκησης. Για το περιβόητο flyover ήμασταν οι μόνοι που αναδείξαμε εξ αρχής στη Μητροπολιτική Επιτροπή από το 2021 ολοκληρωμένα τα προβλήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τρόπο υλοποίησης. Θέσαμε εξ αρχής ότι επίκειται κυκλοφοριακό χάος με επιβάρυνση της καθημερινότητας των εργαζόμενων όταν ξεκινάνε οι εργασίες, χωρίς να έχει βελτιωθεί η τραγική κατάσταση του ΟΑΣΤ, χωρίς να λειτουργεί το μετρό. Τότε σφύριζαν αδιάφορα και σήμερα παριστάνουν ότι αγωνιούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες και οι τοπικοί βουλευτές, ενώ έχει δημοπρατηθεί το έργο. Αναδείξαμε την οικονομική επιβάρυνση του λαού μας, αφού αυτό το έργο γίνεται με ΣΔΙΤ, μπορεί να μην έχει διόδια, αλλά θα πληρώνονται μέσα από πληρωμές διαθεσιμότητας, δηλαδή μέσα από την φορολογία μας, ένα έργο που θα κοντέψει το μισό δις. Αναδείξαμε την απουσία ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης, εξέτασης όλων των εναλλακτικών, αλλά και τις διαχρονικές ευθύνες που εν έτη 2021, τότε 23 σήμερα, έχουμε περιφερειακή οδό που και σημαντικά προβλήματα ασφάλειας έχει, αλλά και μπλοκάρει συνέχεια. Θεωρούμε εύλογο τον προβληματισμό και τα αιτήματα των κατοίκων στα Κωνσταντινοπολίτικα και στηρίζουμε στην προσπάθεια που κάνουν να έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση από την κατασκευή του έργου. Ζήτημα πρώτης γραμμής για εμάς
είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η κεντρική γραμμή του μετρό και η επέκταση προς την Καλαμαριά, αλλά και οι επεκτάσεις προς τα δυτικά, αλλά και προς την Τούμπα και τις όμορες περιοχές του Δήμου Πηλαίας. Και ταυτόχρονα να σταματήσουμε να χρυσοπληρώνουμε με επιπλέον πληρωμές, με πανωτόκια, άμεσα ή έμεσα, μέσω από την πολλαπλή φορολογία και τα επερχόμενα ακριβά εισιτήρια. Οι επεκτάσεις θα έπρεπε να είχαν σχεδιαστεί, να είχαν δρομολογηθεί από χρόνια και πρέπει βεβαίως να ολοκληρωθούν, αν και εφόσον ανακοινωθούν, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πάλι σε 20 χρόνια όπως έχουμε καταλήξει με την κεντρική γραμμή. Είμαστε αντίθετοι στην παράδοση της λειτουργίας του όπως έχει δρομολογηθεί στους ιδιωτικούς ομίλους που θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστος για το λαό. Ταυτόχρονα διεκδικούμε άμεση βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες του ΑΣΤ με ενίσχυση των γραμμών, προσλήψεις οδηγών, σύγχρονα λεωφορεία, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση του εισιτηρίου και μέτρα επιδότησης του κόστους για τη μεταφορά των εργαζόμενων από και προς τη δουλειά. Ακόμα, έργα για την ανάπτυξη των υποδομών, αθλητισμού και πολιτισμού που τόσο πραγματικά λείπουν από την περιοχή μας, μετρίονται στα δάκτυλα των δύο χεριών και η νεολαία μας βρίσκει πραγματικά εμπόδια στην προσπάθειά της να αθληθεί, να παράξει πολιτιστική δημιουργία, να παρακολουθήσει. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι μυστικό ότι το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης διαθέτει μία τραγική αναλογία πρασίνου ανακάτοικου. Είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης κάθε σπιθαμής γης για να πλουτίζουν οι λίγοι, αποτέλεσμα απουσίας ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Διεκδικούμε έργα για την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, αξιοποίησης και διεύρυνσης των όποιων ελεύθερων χώρων, αξιοποίησης και απομάκρυνσης στρατοπέδων από τον αστικό ιστό. Πιο συγκεκριμένα, να ολοκληρωθεί άμεσα η ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το ίδιο ζητάμε και για το στρατόπεδο Καρατάσου. Να ανατραπούν τα σχέδια για εμπορευματοποίηση λειτουργιών, ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες του που οδηγούν σε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση τους κατοίκους. Να αποδοθεί το στρατόπεδο Κόδρα στο λαό της Καλαμαριάς και ευρύτερα, τέρμα πια στις καθυστερήσεις και στην κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι σήμερα δεν έχουν διασφαλιστεί οι όροι για την αξιοποίησή του προς όφελος του λαού. Προγράμματα που διαχειρίζεται και διαφημίζει η περιφέρεια, όπως η στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, δεν επαρκούν για να αλλάξουν την άσχημη κατάσταση. Αυτό που επιδιώκουν να κάνουν είναι μια ελάχιστη άμβλυνση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πολιτική εμπορευματοποίηση της γης, η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση των όποιων πάρκων και χώρων πρασίνου, όπως και εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της περιοχής μας, την οποία διαφημίζει η διοίκηση και στην ουσία της συμφωνούν οι άλλες δυνάμεις, αποκαλύψαμε έγκαιρα πού πάει το πράγμα. Και δεν πάει αλλού από τη διαμόρφωση πολεοδομικών έργων, πολεοδομικών όρων και υποδομών για την αξιοποίηση αυτών των φιλέτων για επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων. Ιδιαίτερα έχουν βάλει στο μάτι την ευρύτερη περιοχή του Μεγάρου Μουσικής και την περιοχή του Αλατίνη στον Τεπό. Αν θέλουμε να δούμε πού οδηγούν αυτά τα μεγαλεπίβολα δίθεν οράματα αυτών των τοπικών παραγόντων, δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τη Μαρίνα Αρετσούς που οδηγείται στην ιδιωτικοποίηση, που έχει μπλοκαριστεί μόνο μετά την κινητοποίηση των κατοίκων με δραστήρια εκεί πέρα συμβολή των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, και δεν έχουμε να δούμε και το τι γίνεται στη λεγόμενη, στην περιβόητη Αττική Ριβιέρα και στην ανάπλαση του Ελληνικού, που χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου και εκεί πέρα στο μεγαλύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της χώρας. Εμείς τους επιστρέφουμε το ψευτοδήλημα διατήρηση της απαράδεκτης υφιστάμενης κατάστασης ή παράδοση στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τους λέμε κάτω τα χέρια και από την Αρετσού και από παντού, και είμαστε με τους κατοίκους που αγωνίζονται. Διεκδικούμε αναβάθμιση και αξιοποίηση προς όφελος του λαού σε όλο το μήκος του παραλιακού μετόπου, ιδιαίτερες παρεμβάσεις στο δυτικό παράκτιο μέτωπο που υποφέρει από τη διαχρονική αξιοποίησή του από το κεφάλαιο ως πίσω αυλή της περιοχής και ως χαβούζα, και διεκδικούμε τη διεύρυνση του δημόσιου χώρου, όχι τη συρρήκνωση, την απαλωτρίωση όλων
των απαραίτητων χώρων. Και βεβαίως δεν μπορούμε να μην θίξουμε σήμερα και ένα κορυφαίο ζήτημα για την ποιότητα ζωής στο Δήμο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, που είναι η περιβόητη ανάπλαση της ΔΕΘ. Με τη σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και τη θολή στάση του ΠΑΣΟΚ, κεντρικά και τοπικά σε περιφέρεια και Δήμο Θεσσαλονίκης, προωθείται η μετατροπή του χώρου της ΔΕΘ σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο με μια πράσινη πιστοποίηση για το ξεκάρφωμα, στερώντας από το λαό της πόλης τη δυνατότητα να πάρει πραγματικά μια ανάσα με τη διαμόρφωση ενός μεγάλου χώρου πρασίνου και αναψυχής. Διεκδικούμε να ανατραπεί αυτό το καταστροφικό σχέδιο, να μην χαθεί ευκαιρία να αναπλαστεί όλος ο ευρύτερος χώρος προς όφελος του λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ζήτημα πρώτης γραμμής για το κόμμα μας και τη λαϊκή συσπήρωση είναι επίσης η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Και θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί να δίνεται αν και εφόσον αυτή συνδέεται με κάποιο επιχειρηματικό project στον τομέα του τουρισμού, αν μπορεί να ενισχύσει το ρεύμα του λεγόμενου city break τουρισμού. Αυτή είναι η κουλτούρα τόσο της διοίκησης της περιφέρειας όσο και άλλων δυνάμεων. Αυτή η κατεύθυνση δεν έχει καμία σχέση με την υπαρκτή ανάγκη οι επισκέπτες της περιοχής μας να γνωρίσουν την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή της περιοχής. Αν αυτές ήταν οι προθέσεις τους, θα υπήρχε μια τελείως διαφορετική κατάσταση όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μουσείων, τη χρηματοδότηση και στήριξη των εργασιών αρχαιολογικών ανασκαφών. Θα ήταν διαφορετικός ο ίδιος ο προσανατολισμός ανάδειξης και της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής μας. Ταυτόχρονα θα δίνονταν βήμα έκφρασης σε όλες τις μορφές της τέχνης, σε όλους τους δημιουργούς. Θα υπήρχαν υποδομές που να μπορούν να στεγάσουν από μεγάλες παραστάσεις και εκθέσεις μέχρι και την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν θα βρίσκονταν η πλειοψηφία των καλλιτεχνών μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα. Ο λαός της περιοχής, οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τη μετατροπή της περιοχής μας σε ντεκόρ για να πολλαπλασιάζονται τα κέρδη των επιχειρηματιών του τουρισμού και του οπτικού ακουστικού τομέα, ακόμα και για παραγωγές αμφιβόλου ποιότητας. Όσον αφορά στον τουρισμό, θεωρούμε ότι τις ομορφιές όλης της περιοχής μας πρέπει να τις απολαμβάνουν πρώτα και κύρια οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής, η νεολαία που τώρα αδυνατούν σε ένα μεγάλο ποσοστό, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Να έχουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο συγκροτημένα δικαιώματα και όχι να χτίζονται τουριστικά θαύματα πάνω σε συνθήκες, εργασιακές συνθήκες γαλέρας και με μισθούς πείνας. Ταυτόχρονα να μπορεί να στηριχθεί η υποδοχή των επισκεπτών με έργα υποδομής και συγκεκριμένο σχεδιασμό και να μην γίνεται φιάλτης η λεγόμενη βραχυχρόνια μίσθωση για νέους ανθρώπους, για φοιτητές και νέα ζευγάρια που ψάχνουν να νοικιάσουν κατοικίες προς ενοικίαση και τελικά βρίσκονται να χρυσοπληρώνουν αμφιβόλου ποιότητας διαμερίσματα. Να μπει τελικά φρένο σε μια τουριστική ανάπτυξη που κοιτάει μόνο στην τσέπη και όχι στο πώς θα είναι γέφυρα πραγματικής φιλίας, γνωριμίας και συνεργασίας των λαών των Βαλκανίων και όχι μόνο. Αυτές είναι ορισμένες από τις προτεραιότητές μας για βασικά ζητήματα που επηρεάζουν το επίπεδο ζωής όλων μας. Πολλές από αυτές τις αναδείξαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις επιτροπές της περιφέρειας, σε θεματικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το ΚΚΕ, τεκμηριωμένα με θέσεις και προτάσεις. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα να βρισκόμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και διάλογο, σε κοινή δράση με όσες και όσους αγωνιούν, προβληματίζονται για την περιοχή τους, διεκδικούν βελτίωση της κατάστασης. Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό, είναι δεδομένα ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο με αγώνα, μόνο με κινητοποίηση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αλήθεια είναι ότι και την περίοδο 2019-2023 άνοιξε η ψαλίδα ανάμεσα στο πώς μπορούν να ζουν οι εργαζόμενοι και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και στο πώς ζουν. Διοίκηση της Τζικώστα, Νέας Δημοκρατίας, παρατάξει του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλων κομμάτων, εθνικιστικών και φασιστικών μορφωμάτων, είναι συνυπεύθυνη για τα προβλήματα, αλλά και για τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει σε όλες τις πλευρές της ζωής της
η κοινωνική πλειοψηφία στην περιοχή μας. Στηρίζουν την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους και προωθούν την εξειδίκευσή τους στο περιφερειακό επίπεδο. Έχουν συνυπογράψει μνημόνια, αντιλαϊκούς νόμους, την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της περιφέρειάς μας, την παράδοση όλων των υπηρεσιών σε ιδιώτες. Στηρίζουν μια ανάπτυξη που έχει στο επίκεντρο την κερδοφορία των λίγων και ως γενικές προϋποθέσεις την ένταση της εκμετάλλευσης και τη φορολογιστή για τους πολλούς. Τη βαφτίζουν πράσινη, ενώ στην πραγματικότητα είναι μαύρη για τη ζωή μας. Στηρίζουν στην πράξη τη λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας, συνολικά έναν ενεργειακό σχεδιασμό που έχει εκτινάξει την ενεργειακή φτώχεια σε όλη την ευρύτερη περιοχή και έχει πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσω της άναρχης επέκτασης φωτοβολταϊκών και αιωλικών πάρκων. Η έλλειψη σημαντικών έργων υποδομής και πολιτικής προστασίας έχει τη σφραγίδα τους, όπως και η παράδοση φιλέτων γης στους ιδιώτες, όπως είπαμε πριν. Στηρίζουν στην πράξη την εμπλοκή της χώρας μας στο υπεριαλιστικό μακελιό, τη μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα του λιμανιού της σε κόμβο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και άρα σε μαγνήτη μεγάλων κινδύνων για το λαό της περιοχής. Ας δούμε όμως και πιο συγκεκριμένα ποιο είναι στην πραγματικότητα το αποτύπωμα από την προώθηση του αναπτυξιακού σχεδίου του κεφαλαίου που στηρίζεται και από τα κονδύλια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Περιφερειάρχης, χωρίς καμία εμπλοκή, ακόμα και ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ας δούμε ποιος κερδίζει συγκεκριμένα από το επιτελικό αστικό κράτος στο περιφερειακό του επίπεδο και από τη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η ανάπτυξη ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών προχωράει ταυτόχρονα με τη λεγόμενη απελευθέρωση και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση στην ενέργεια, στον ΟΛΦ, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στην Εγνατία Οδό που είπαμε πριν, και όχι μόνο δεν εξασφαλίζει φθηνή ενέργεια και μετακίνηση για το λαό, αλλά έρχεται μαζί με την αύξηση της φτώχειας, με χειρότερους όρους δουλειάς, με πανάκριβα διόδια και χαράτσια κάθε είδους. Ενώ το προωθούμενο σχέδιο για την πλωτή μονάδα αεριοποίησης φυσικού αερίου LNG θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, γι' αυτό και μας βρίσκει αντίθετος. Τα ρεκόρ κερδοφορίας στον κλάδο του τουρισμού που υποστηρίζονται από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ αλλά και τον πενιχρό τακτικό προϋπολογισμό της περιφέρειάς μας βασίζονται στις γνωστές συνθήκες και όρους εργασίας σε αυτόν τον τομέα. Οι επενδύσεις στον κλάδο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών πραγματοποιούνται με κίνητρο το σχετικά φθηνό και εξειδικευμένο προσωπικό, την πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΙΘΙΤΑ και του ΕΚΕΤΑ, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, αλλά και τα πακέτα του ψηφιακού μετασχηματισμού που ξεκοκαλίζουν μεγάλες επιχειρήσεις και μονοπόλια του κλάδου. Οι εξαγωγές αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων που υποστηρίζονται από τα διάφορα προγράμματα της περιφέρειας πάνε πακέτο με την ακρίβεια για τους καταναλωτές και με τις χαμηλές τιμές για τους μικρούς παραγωγούς που βρίσκονται πολύ συχνά μπροστά σε αδιέξοδα. Την ίδια ώρα, η κοινωνική, λαϊκή πλειοψηφία στην περιφέρειά μας και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρυσοπληρώνουμε για να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι πόροι των περιβόητων χρηματοδοτικών εργαλείων, από όλα αυτά τα κονδύλια, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Προϋπολογισμοί και ούτω καθεξής, λαμβάνει η κοινωνική πλειοψηφία πραγματικά ψίχουλα. Αυτά κατευθύνονται κυρίως προς την ακραία φτώχεια και τη ληξιπρόθεσμη κατάρτιση, με διάφορα βάουτσερ και προγράμματα κατάρτισης, ληξιπρόθεσμες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ συνοδεύονται από αντιλαϊκά προαπαιτούμενα όπως η προώθηση της πιο ευέλικτης εργασίας, η επιτάχυση των πληστηριασμών, η ανταποδοτικότητα σε όλες τις υπηρεσίες. Τα μεγάλα λόγια για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που στενάζουν από τη φορολογία και τον ανταγωνισμό, αλλά τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές επιχειρήσεις. Όσα απαραίτητα έργα και υποδομές υλοποιούνται και βεβαίως προπαγανδίζονται αντίστοιχα από τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους, παραδείγματος χάρη ορισμένα σχολεία, ορισμένα αποσπασματικά έργα πολιτικής προστασίας, ορισμένα έργα για την οδική ασφάλεια, είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες της περιοχής μας. Και πραγματικά
Εκεί γίνεται ένα μεγάλο πλιάτσικο από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εργολάβους και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι απολαμβάνουν τελικά όλο αυτό το χρήμα. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τα παχιά λόγια περί ανάπτυξης και ευρωπαϊκών κονδυλίων, από τα οποία ωφελούνται υποτίθεται όλοι. Σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στην ανάπτυξη. Το πραγματικό ερώτημα είναι ανάπτυξη για ποιον, για τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους και τις μεγάλες επιχειρήσεις ή για το λαό. Φίλες και φίλοι, με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση και στην περιφέρειά μας θα μπει στο προσκήνιο πιο δυναμικά η προοπτική ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, τις πραγματικές δυνατότητες του τόπου μας και όχι τα κέρδη των λίγων. Έτσι μπορεί να απογειωθεί η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία μεταποίησης, άλλοι δυναμικοί κλάδοι στους οποίους υπάρχει παραγωγική υποδομή στην περιφέρεια. Έτσι μπορεί να απογειωθεί η βασική και συνδυασμένη έρευνα, η καινοτομία με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνικής παραγωγής και όχι με τις εφημερές ανάγκες της αγοράς. Έτσι μπορούν να αναπτυχθούν, σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες της εποχής μας, οι κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές παιδείας, υγείας και πρόνοιας. Έτσι μπορούν να βρουν σταθερή δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα χιλιάδες εργαζόμενοι, επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες, με αξιοπρεπές εισόδημα και διασφαλισμένο ελεύθερο χρόνο, και μάλιστα έχοντας την ευθύνη τους το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής. Είναι προφανές ότι σε αυτό το δρόμο δεν θα υπήρχε ανάγκη για εισαγωγή προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε και μάλιστα ανώτερης ποιότητας. Είναι προφανές ότι σε αυτό το δρόμο δεν θα έκλειναν και δεν θα μαράζωναν εμβληματικές επιχειρήσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια η Έλβο, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και άλλες. Είναι επίσης προφανές ότι σε αυτό το δρόμο δεν θα δίνονταν στους επιχειρηματικούς ομίλους ο ορυκτός πλούτος της περιοχής, ο χρυσός, με όλους τους κινδύνους που συνοδεύουν μια καπιταλιστική εξορυκτική επένδυση με στόχο το κέρδος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το όνομα του συνδυασμού μας δεν είναι τυχαίο. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μόνο μια ευρεία κοινωνική λαϊκή συσπήρωση και κινητοποίηση μπορεί σήμερα να ταράξει τα νερά, να διεκδικήσει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα, να ανοίξει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε τη δυνατότητα με ένα καλό αποτέλεσμα να εκλέξουμε περισσότερους περιφερειακούς συμβούλους και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν τη δική τους συμβολή τόσο στην ανάδειξη των προβλημάτων του λαού μας, αλλά και στη διατύπωση προτάσεων για τη διεκδίκηση συγκεκριμένων λύσεων. Μπορούμε να είμαστε τρίτη δύναμη μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα και όσο πιο ψηλά γίνεται στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας. Να ενισχύσουμε έτσι το πραγματικό αντίβαρο στην αντιλαϊκή πολιτική, την αξιόπιστη μαχητική φωνή υπέρ των πολλών. Να ενισχυθεί και με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι στο φασισμό και στην ακροδεξιά. Με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση και στην περιφέρειά μας μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά για να δυναμώσει ο αγώνας, η ελπίδα, ο δρόμος της ριζικής ανατροπής.